κάνει μια προφητεία τελευταία, θα ακούσει μια ομολογία. Για να ακούσει πώς είναι αυτή. Είναι σίγουρο ότι αυτά που θα πω τα έχεις ήδη σκεφτεί. Γιατί πάντα συμβαίνει αυτό. θέλω να πω τρία πράγματα, αγαπητοί μου αδελφοί, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι ένα γεγονός που συνέβη στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου, την παραμονή της γιορτής, 26 Αυγούστου. Ήμασταν σε θερμή προεκλογική περίοδο και είναι οι μέρες που όλοι τρέχουμε να μαζέψουμε ψήφους. Για μένα αυτή τη φορά ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έβγαινε το νούμερο. Υπήρχαν μεγάλες αντιπαλότητες εσωκομματικές, εσωπαραταξιακές, γιατί δεν είμαστε κόμμα, είμαστε παράταξη, δημοτική παράταξη. Και εκεί υπήρχε ένας μεγάλος πόλεμος. Κάποιοι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν κλείσει πόρτες και για μένα τα πράγματα ήταν πολύ πολύ δύσκολα. Γύρναγε όμως στο μυαλό μου η φωνή του Δήμου, του Τιμένα, και που μου έλεγε: μη φοβάσαι. Ο Κύριος, εκεί που κλείνει πόρτες, ανοίγει άλλες πόρτες. Φτάνουμε στην πανήγυρη του Αγίου Φανουρίου και στο τέλος της λειτουργίας το Ιερατικό Συμβούλιο, οι ιερείς, μας καλέσανε κάτω στην τραπεζαρία για να μας προσφέρουν κάτι να φάμε και να πιούμε. Είπα και εγώ και πάρα πολύ κόσμο, έλεγα θα περιμένουμε να μπουν οι πιστοί μέσα και εμείς ίσως στο τέλος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν έγιναν έτσι, η πρόσκληση ήταν μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα, κλείσαν οι πόρτες και όλο το πίμνιο έμεινε απ' έξω. Εκείνη τη στιγμή αυτό που σκέφτηκα ήταν πρέπει να μιλήσω. Δεν μπορώ να το κρατήσω αυτό το πράγμα. Να μείνει το πίμνιο έξω και να μείνουμε μέσα μόνο 20 άνθρωποι. Για ποιο λόγο να συμβεί αυτό. Απ' την άλλη μεριά σκεφτόμουν και έλεγα: άμα τα βάλω και με τους παπάδες, έπαιρνε καμιά 20 σταυρούς από εδώ, δεν πρόκειται να πάρω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει σηκώθηκα και πήγα στο τραπέζι που κρατώθηκαν οι ιερείς και λέω με όλο τον σεβασμό: αυτό που κάνετε δεν αρέσει ούτε στον Άγιο ούτε στον Κύριο. Γιατί εννοείται, γιατρέ? Να κλείσετε την πόρτα στο πίμνιο, να επιλέξετε εμάς και να μείνει απ' έξω όλος αυτός ο κόσμος. Ο Κύριος ήρθε και έζησε μαζί μας. Κάτσε με τον τελώνη, κάτσε με τους λεπρούς, κάτσε με την πόρνη. Και εσείς τι κάνετε? Κλείνετε τον κόσμο απ' έξω. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η απάντηση ήταν έτσι πρέπει να γίνει. Θα το σεβαστώ, αλλά διαφωνώ κάθετα. Εντάξει. Διαφωνώ κάθετα μαζί σας. Αυτό ήταν το πρώτο γεγονός. Το δεύτερο γεγονός, προχωράνε λίγο οι μέρες, δεν βγαίναν τα νούμερα με τίποτα. Έβλεπα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχα κάνει τις προσπάθειές μου, όλες τις προσπάθειές μου. Με έπιασε απελπισία, απογοητεύτηκα, λιγοπίστησα. Ήρθε στον ύπνο μου ένα συγγενικό, προσφυλές πρόσωπο, φιλικό πρόσωπο και μου λέει: όλα θα πάνε καλά. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Ξυπνάω, λέω: όλα τα έχω κάνει, Θεέ μου. Τι δεν έχω κάνει? Μα όλα τα κάνω. Δεν είχα κάνει ένα πράγμα. Δεν είχα χρησιμοποιήσει το πιο μεγάλο μου όπλο. Δεν είχα κάνει προσευχή. Πήρα τηλέφωνο το Δήμο. Λέω: Δήμο, έχω ανάγκη να κάνουμε προσευχή. Ήρθε από τα ιατρία, τα δημοτικά ιατρία. Κάναμε προσευχή. Είδα στο πρόσωπό του, μου είπε: όλα θα πάνε καλά. Προφήτευσες, Λέω. Προφήτευσες, Δήμο, αλλά ήταν τόσο σημαντικό αυτό που έγινε, που εμένα με έχει συνταράξει και αυτό θέλω να μοιραστώ με τους αδερφούς. Ή κατάλαβα ότι θα εκλεγώ. Παρόλο που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, βάζοντας πιθανότητες, οι πιθανότητες ήταν λιγότερο από 50%. Είχαν κλείσει πολλές πόρτες. Πολλές πόρτες. Φτάνουμε στη μέρα των αποτελεσμάτων. Είναι η ώρα 1 το βράδυ, έχουμε 43 εκλογικά τμήματα, έχουν βγει τα αποτελέσματα περίπου από τα μισά. Ήμουνα πάρα πολύ πίσω σε σταυρούς. Πάρα πολύ πίσω. Λέω: Θεέ μου, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο Δήμος έκανε λάθος, γιατί εσύ δεν με βοηθάς. Φούντωσε το εγώ μου, στεναχωρήθηκα και πήγα σπίτι για ύπνο κατά τις 1.30-2 η ώρα. Το πρωί κατά τις 7.30 με ξυπνάει η γυναίκα μου. Ξύπνα μου. Λέω: τι έγινε? Μου βγήκες. Αλληλούια. Τι βγήκα? Εκλέχτηκες. Λέω: μπήκα στο συνδυασμό. Ναι, μου λέει, μπήκες στο συνδυασμό. Αλλά πώς έγινε αυτό? Στα τρία τελευταία εκλογικά τμήματα είχα τους περισσότερους σταυρούς από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα. Αμέν, αμέν. Πρέπει να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Για μένα αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη, γιατί πρέπει να μάθω να ακούω τη φωνή του Κυρίου, να μείνω λίγο πιστό. Θέλω, Κύριε, να ζητήσω συγγνώμη, γιατί έπεσα. Και θέλω να με συγχωρήσεις όπως συγχώρησες τον Πέτρο και όπως τα συγχωρήσεις και τον Ιούδα. Αν με πραγματική μετάνοια σου ζητήσω συγγνώμη.
Κύριε, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ τα αδέρφια μου. Για μένα αυτή ήταν η πιο μεγάλη νίκη που είχα μέχρι σήμερα στην αυτοδιοικητική πολιτική μου πορεία. Η μεγαλύτερη νίκη που είχα και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι την Παρασκευή. Είχαμε μια συνάντηση για την ψυχική υγεία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, προχθές δηλαδή, και ήταν μια πολύ καλή έτσι, επιστημονική συνάντηση. Συμμετείχαν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτικά πρόσωπα και πραγματικά ήταν μια, έτσι, είχαμε μια πολύ καλή επαφή. Και αυτό είναι ένα καινούριο κέντρο που υπάρχει στο Δήμο και όποιος το χρειαστεί με μεγάλη μας χαρά να βοηθήσουμε να εξεταστεί από τους λειτουργούς που είναι εκεί. Και λειτουργεί από τον Απρίλιο και προβλέπει και μια ταινία μικρού μήκους και μετά έγινε μια συζήτηση για την ψυχική υγεία κτλ. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμουν είναι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις ήταν σε μια καθαρή επιστημονική βάση. Δεν υπήρχε τίποτε το θρησκευτικό, δεν υπήρχε τίποτε το χριστιανικό, δεν υπήρχε τίποτε το πνευματικό. Και έβλεπα ότι η συζήτηση και όλο το περιβάλλον ήταν σε μια κατάσταση όχι ισορροπημένη, ένα παράξενο πράγμα. Οπότε εκείνη την ώρα λέω, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και μου ερωτήσανε και μου λένε, γιατρέ, εσύ ποιο είναι το πιο σημαντικό όπλο που χρησιμοποιείς για τα περιστατικά ή για σένα όταν η ψυχική σου κατάσταση δεν είναι καλή ή των ασθενών σου κτλ. Να σου πω κάτι κύριε, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Όλες αυτές τις θεωρίες είναι σωστές. Εμένα το μεγάλο μου όπλο μου είναι ότι όταν τα πράγματα ψυχικά πάνε άσχημα και πω δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν και πω και το Πάτερ ημών, όλα πάνε καλά. Αμέν. Μπορεί ο κοινός νους να μην το καταλαβαίνει, αλλά το υπερβατικό και η πίστη είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε. Όλο το κλίμα άλλαξε. Η κουβέντα πήρε άλλη τροπή, υπήρχε πολύ χαρά, πολύ φως και έγινε μια πάρα πολύ καλή ημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάω πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο που είναι ευλογημένος του Κυρίου και προσευχόμαστε τον Κύριο να το χρησιμοποιήσει μέσα από την επιστήμη και μέσα από την άλλη τη λέγεται